Ζητούμε αποζημιώσεις. Απόγνωση. Ένας από τους πιο εμπορικούς δρόμους της Λευκωσίας συνεχίζει να θυμίζει εργοτάξιο. Αγανακτισμένοι με τις εργασίες ανάπλασης που καθυστερούν να ολοκληρωθούν, δηλώνουν οι καταστηματάρχες στην οδό στα Σικράτους. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους. Να γινόταν σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί τα έξοδα εμάς τρέχουν. Ο δρόμος, ναι, όντως καθυστερά κάπως. Θα ήταν ωραία να φεύγαν τα κάγκελα για να μπορεί ο κόσμος να νιώσει παραπάνω άνεση. Νομίζω ότι όταν τελειώσουν τα έργα, έναν πολλά καλύτερα πράγματα. Βλέπουν καθημερινά τον τζίρο τους να μειώνεται. 60% κάτω. Δηλαδή την ημέρα που είχαμε αρκετή δουλειά έτσι ώστε να πληρώσουμε εμείς το προσωπικό μας, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε μόνο το βράδυ. Έχει σημειωθεί αρκετή μείωση της πελατείας. Ορισμένα καταστήματα, επειδή ξέρουν ότι αυτή η περιοχή θα έχει μεγάλη ανάπτυξη, ζητούν διπλά ενοίκια. Το πιο κουραστικό είναι ότι πάει και πάει τούτη υπόθεση. Το Δημαρχείο υποστηρίζει ότι θα παραδώσει τμηματικά το έργο προς το κοινό για την περίοδο των Χριστουγέννων. Για την περίοδο των Χριστουγέννων θα δοθεί προς πρόσβαση προς το κοινό για να λειτουργήσουν οι εμπορικές δραστηριότητες κανονικά. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε και θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα εξελιχθεί και ο Δήμος προσπαθεί συνεχώς για να υλοποιήσει αυτή την υπόσχεση. Μεταξύ άλλων, οι καταστηματάρχες ζητούν παράδοση του έργου για την περίοδο των Χριστουγέννων, κλείσιμο των ανοιγμάτων στο δάπεδο, μετακίνηση των κυκλειδωμάτων για ασφαλή και άνετη πρόσβαση του κοινού και μείωση των ενοικίων μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Για άλλες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα.